Ζαβέλας πάνω στα σώματα. Με την. Ανοίγει στο Βενετίδη. Αυτός έχει χώρο, βγάζει μια σάντρα προς τα έξω. Ο Μετίν στο σουτ, την κίνηση, ισοφάριση για τη Λάρισα. 2-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ξανά με το Μετίν. Στο γύρισμα που έγινε από αριστερά, ο Τούρκος βρήκε στην κίνηση την μπάλα και την έστειλε στη γωνία του Ανδριόλα για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ξανά όλη φάση, εδώ ο Βενετίδης παίρνει. Γυρίζει, βγάζει έξω και όπως έρχεται ο Μετίν πετυχαίνει ένα δύσκολο γκολ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μας, αυτό το μακρινό σούτ εδώ, σοφαρίζει η Λάρισα. 2-2. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει ένα επεισόδιο Ριέρα και Μετίν τώρα μέσα στο γήπεδο. Έχουν ανάψει τα αίματα. Έλεγα πως είδαμε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο να προηγείται 2-0 με τα γκολ του Γουνδουλάκη. Στη συνέχεια η Λάρισα ξαναμπήκε στο μάτς με το πέναλτι που έκανε γκόλο με την και την αποβολή του Όμο, καθώς απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο παιχνίδι και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο πρώτο λεπτό. Με αυτό εδώ το γκόλ σέντρα του Βενετίδη ο Μετίν σοφαρίζει σε 2-2. Πήρε και κάρτα ο Μετίν για το προηγούμενο επεισόδιο με τον Ριέρα. Εδώ σκόρερ για τη Λάρισα.